με προς το παρόν. Τώρα, καταιγιστικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στην υπόθεση της κινηματογραφικής ληστείας στο Δίστομο. Καθώς το πανίσχυρο φουσκωτό που προσπάθησαν να κάψουν οι δράστες μίλησε, δίνοντας πολύτιμα στοιχεία, γενετικό υλικό και αποτυπώματα, τα οποία οδήγησαν στην αστυνομία στην ταυτοποίηση των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές γνωρίζουν πλέον τα ονοματεπώνυμα τουλάχιστον τριών εκ των ληστών. Πρόκειται για τον 35χρονο Γιώργο Πετρακάκο, δεξί χέρι του Νίκου Μαζιώτη, και δύο ακόμη ποινικούς, ένας εκ των οποίων έχει το παρατσούκλι Καρφάκιας. Η αποτυχία των ληστών της τράπεζας του Διστόμου να κάψουν το δεκάμετρο σκάφος που εγκατέλειψαν στο Ξυλόκαστρο έδωσε πολύτιμο υλικό στις διοκτικές αρχές, αφού η αντιτρομοκρατική εντόπισε γενετικό υλικό και αποτυπώματα των σεσημασμένων τρομοκρατών της ομάδας Μαζιώτη. Στο σκάφος εντοπίστηκαν αποτυπώματα του στενού συνεργάτη του Νίκου Μαζιώτη, Γιώργου Πετρακάκου, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους δράστες των ληστείων σε Ακράτα και Μέθανα, αλλά και σε ακόμη 6 ληστείες που έχει διαπράξει η ομάδα Μαζιώτη από το Μάιο του 2012 έως το Μάρτιο του 2014. Είναι αυτός που είχε ληστέψει ένα από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή Μιλωνά, που είχε οργανώσει ο περιβόητος κακοποιός Βασίλης Παλαιοκώστας. Στη ληστεία φαίνεται ότι συμμετείχε και ο επωνομαζόμενος Καρφάκιας, λόγω του χαρακτηριστικού κουρέματός του, καθώς βρέθηκαν αποτυπώματα και από τον γνωστό στις αρχές κακοποιό δραπέτη των φυλακών και στενό συνεργάτη τον Παλαιοκώστα Ριτζάη, κατά την πρώτη απόδρασή τους με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις καταθέσεις που συνέλεξε η αστυνομία, ο Πετρακάκος αναγνωρίστηκε και από αυτόπτες μάρτυρες στη διαδρομή που ακολούθησαν οι ληστές κατά τη διαφυγή τους. Δύο στοιχεία οδήγησαν την αστυνομία από την αρχή στο συμπέρασμα ότι πιθανόν πρόκειται για την ομάδα Μαζιώτη. Το ότι το μεγάλο φουσκωτό εκλάπη από την Καλαμάτα λίγο καιρό μετά την εξαφάνιση του ζεύγους Μαζιώτη Ρούπα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η απόδειξη από κατάστημα της Κορίνθου, όπου είχε βρεθεί στα πράγματα της Ρούπα στο διαμέρισμα του Αμαρουσίου. Μένουμε στο θέμα της ληστείας στο Δίστομο, καθώς πολύ σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών της αστυνομίας θα μας δώσει ο Δημήτρης Καραστεφανής. Δημήτρη, πλέον η αστυνομία γνωρίζει ονόματα και επίθετα. Λοιπόν, γνωρίζει δύο άτομα και από ό,τι φαίνεται το τρίτο, καθώς βρέθηκε και ένα ακόμη αποτύπωμα στο φουσκωτό, είναι ορφανό. Φαίνεται ότι δεν είναι Μάρκος σεσημασμένος, ο τρίτος που επέβαινε στο φουσκωτό, ίσως να υπάρχει και τέταρτος, ίσως και πέμπτος, γιατί μιλάμε για δύο αυτοκίνητα που μετέφεραν τους δράστες με ηλικιώδη ταχύτητα από το σημείο. Να σας πω επίσης ότι στην κατοχή τους υπάρχει βίντεο από το κλειστό κύκλωμα. Μιλάμε για 20 τουλάχιστον λεπτά ότι έμεναν μέσα στην τράπεζα στο Δίστομο. Βλέπουν τις κινήσεις με άλλα βίντεο και βλέπουν το σωματότυπο, βλέπουν το βάδισμα, βλέπουν πάρα πολλά στοιχεία. Έχουν πολλά στοιχεία στην κατοχή τους, ενώ το μη καμένο δεκάμετρο φουσκωτό, γιατί μιλάμε για ένα φουσκωτό που δεν κατάφεραν να το καταστρέψουν οι δράστες. Και γι' αυτό χάλασε και το καλά οργανωμένο, το τέλειο, όπως λέμε, σχέδιο των ληστών. Έχει δώσει πάρα πολλά στοιχεία στην αστυνομία. Μιλάμε λοιπόν για τον άνθρωπο κλειδί, είναι ο μάρτυρας, ο Ταμίας, που θα μπορούσε να εξηγήσει ακόμα ή να πει και να περιγράψει τους αστυνομικούς ακόμη και για αυτά τα άτομα. Επίσης να σας πω ότι τον έριξαν 500 μέτρα μακριά από την ακτή, αφού το ρώτησαν πρώτα Μάρκο αν γνωρίζει κολύμπη. Ήταν αρκετά ευγενική μαζί του, όπως ήταν και αρκετά ευγενική μέσα στην τράπεζα. Και αυτό το λένε και οι μαρτυρίες, 7 πελάτες, 3 υπάλληλοι. Γιατί μάλιστα θα σας πω ότι το λέγαμε και την Παρασκευή, ότι ένας εξ αυτών είπε το εξής Μάρκο, ότι εμείς, εμένα μου πήρανε το σπίτι για 5.000 ευρώ. Εμείς δεν πειράζουμε πολίτες, γιατί και εμείς είμαστε σαν και εσάς. Μιλάμε τώρα για μια ληστεία που έχει, δεν θέλω να πω καρμπόν, έχει ίδια στοιχεία με τις Πέτσες, το Σικούριο, αλλά και με Δημήτρη, μια ληστεία στη Σαρονίδα. Ο αποκαλούμενος και ως Καρφάκιας ποιος είναι? Είναι ένα άτομο όπου δεν είχε επιστρέψει στις φυλακές, πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα, δεν είχε επιστρέψει στις φυλακές και φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εκινείτο προς την περιοχή της Πελοποννήσου, όπως και το δεξί χέρι του Μαζιώτη, ο Πετρακάκος, που αναζητείται, καταζητείται από τους αστυνομικούς, και φέρεται να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 10 έως 15 ληστείες το τελευταίο χρονικό διάστημα σε Αττική
και Πελοπόννησο. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως λένε οι αστυνομικοί, γνωρίζει την Πελοπόννησο σαν την παλάμη του χεριού του, όπως και ο Πετροδρακάκος, καθώς επίσης και οι αστυνομικοί έχουν εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να εντοπίσουν το κρυσφύγετο, γιατί μιλάμε για 2 χρόνια και δεν πρέπει να ήταν λιμενισμένο το φουσκωτό αυτό, για 2 χρόνια να κρύβεται σε μια απόμερη αγρικία στην περιοχή είτε της Κορινθίας είτε της Αργολίδας. Η αστυνομία λοιπόν έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 3 από τους δράστες της ληστείας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καραστεφανή.